Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Καπόπουλος. Τα επόμενα 40 λεπτά περίπου θα συζητήσουμε για την αγορά του gaming, ένα πολύ ευρύ θέμα. Νομίζω ότι και ο αριθμός των συμμετεχόντων δείχνει ακριβώς το εύρος του θέματος. Εξ αριστερών μου έχω τον κύριο Παθανάση, αναπληρωτή υπουργό ανάπτυξης και επενδύσεων. Συγγνώμη. Καλημέρα. Έχω τον κύριο Σπανουδάκη, ο οποίος εκπροσωπεί την Hellenic Online Gaming Association. Έχω την κυρία... Καλημέρα. Έχω την κυρία Μαρία Πervolaraki, προσφάτως τρίτη πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στην πάλη και Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Τον κύριο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Καλημέρα. Τον κύριο Βασιλιάδη, πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής. Καλημέρα. Ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας πεις, η Μαρία είναι αθλήτρια της πάλης, πανελλήνια πρωταθλήτρια. Μαρία, θέλουμε να μας πεις λίγο την ιστορία σου και θα τη συνδέσουμε μετά με την αγορά. Εγώ είμαι αθλήτρια, όπως είπατε, της πάλης. Έχω κατακτήσει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Η πάλη είναι, αν και ένα αρχαιοελληνικό άθλημα, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Οπότε η στήριξη στους αθλητές της πάλης δεν είναι δεδομένη, παρά τις επιτυχίες που φέρνουμε. Εγώ να πω ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη που παρέχει μια εταιρεία στους αθλητές. Να αναφέρω ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που συντελούν στο να φέρει ένας αθλητής μια επιτυχία. Οι εταιρείες με τη στήριξή τους μας βοηθάνε στο να μπορούμε να έχουμε μια σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία, γιατί δυστυχώς οι ομοσπονδίες μας καλύπτουν κάποια βασικά πράγματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προετοιμασία. Ένας αθλητής όταν πηγαίνει στους αγώνες πρέπει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορεί. Και αυτό το επιτυγχάνει αν έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία. Μια σωστή προετοιμασία ενός αθλητή περιλαμβάνει σκληρές προετοιμασίες σε ιδανικές συνθήκες, με αντιπάλους υψηλού επίπεδου, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός να επιφέρει βελτίωση. Πρέπει να έχουμε σωστή διατροφή και σίγουρα μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση που περιλαμβάνει συμπληρώματα διατροφής, μασάζ, φυσικοθεραπείες, για να μπορούμε να επαναφέρουμε το σώμα μας από τις επίπονες και πολύ ωραίες προπονήσεις. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δαπανηρά για εμάς. Καλούμαστε κάποια να τα καλύψουμε μόνοι μας. Πολλοί αθλητές δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, οπότε η προετοιμασία τους είναι ελλιπής και κάνουν εκπτώσεις στην προετοιμασία τους. Οπότε αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει η εταιρεία χορηγός που βοηθάει τους αθλητές και τους, με τη στήριξή τους τους βοηθάει στο να μπορούν να κάνουν την προετοιμασία τους ολοκληρωμένα και σωστά, ώστε να μπορούν στους αγώνες να βρίσκονται πολύ καλά προετοιμασμένοι και να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούν. Ο λόγος που φωνάξαμε τη Μαρία στο πάνελ και ξεκινήσαμε τη Μαρία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί θέλαμε ακριβώς να αναδείξουμε ότι είναι μια αγορά η οποία τα δύο τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκε και από τη στιγμή της θεσμοθέτησής της έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα συνολικά στην κοινωνία, θα το πω με την ευρία έννοια. Στον αθλητισμό είναι το πρώτο προφανές αποτύπωμα, γι' αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε με τη Μαρία. Το μεγάλο αποτύπωμα επίσης είναι στην οικονομία. Είναι μια αγορά που, αν δεν κάνω λάθος από τα πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής, είναι περίπου στα 800 εκατομμύρια, νομίζω θα μας πει και ο κύριος Σπανουδάκης το μέγεθός της. Είναι μια αγορά η οποία έχει περίπου 20% και πλέον καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης. Άρα είναι μια αγορά η οποία από μη ρυθμισμένη έγινε ορατή, σημαντική και αναπτυσσόμενη. Άρα θα ήθελα να μου πείτε αυτό πώς έχει αποτυπωθεί στα δημόσια οικονομικά. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπόπουλε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ό,τι είναι ρυθμισμένο φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα και στην πολιτεία και στην κοινωνία και γενικότερα αποδίδει πολύ καλύτερα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Επομένως, να ξεκινήσουμε αυτόν τον κανόνα.
Τώρα, εδώ είχαμε τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία για 10 χρόνια λειτουργούσαν χωρίς να ήταν ρυθμισμένα, ρυθμίστηκαν το 2021, επομένως αρχίσαμε να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό που αναφερθήκατε στο GGR, δηλαδή τα κέρδη προφόρων, ήταν πράγματι το 2022 776 εκατομμύρια. Αυτό απέφερε μόνο από το 35% περίπου 280 εκατομμύρια, αλλά συνολικά οι φόροι που ήρθαν στο ελληνικό κράτος για το 2022, αν λάβουμε υπόψη το φόρο του παίχτη, που από 33 εκατομμύρια το 2019 έφτασε τα 176 εκατομμύρια το 2022, 500 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κομμάτι είναι τα έσοδα τα οποία έρχονται στο ελληνικό κράτος και βέβαια αυτά τα έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν και δημοσιονομικό χώρο και μπορούμε να τρέξουμε όλα αυτά τα προγράμματα και τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής κτλ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τις εταιρείες οι οποίες καλύτερα μπορούν να προσφέρουν και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι σίγουρο ότι εδώ έχουμε και ως προς το κομμάτι του λογισμικού και της πληροφορικής τεχνολογίας αιχμής. Επομένως και εδώ μπορούμε να δούμε μία ισχυρή παρουσία σε κομμάτια που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και βρίσκονται στο εξωτερικό. Γιατί να βρίσκονται στη Μάλτα ή στο Γιβραλτάρ δραστηριότητες όταν θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, οι προγραμματιστές να βρίσκονται περισσότερο εδώ και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πολλά δισεκατομμύρια ο τζίρος του, είναι το παράνομο στοίχημα και θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να το εξαλείψουμε, μεταφέροντας το όφελος και στην κοινωνία και στις εταιρείες, αλλά στο τέλος της ημέρας στους Έλληνες πολίτες. Επομένως, είναι πολλά ανοιχτά θέματα. Έχουμε κάνει μία πρόοδο τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε πολύ δρόμο να πάμε μπροστά μας. Προφανώς είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά με σημαντικά έσοδα. Έχουμε να λύσουμε όμως και από πλευρά κράτους πολλά σημαντικά ζητήματα, τα οποία άπτονται της ρύθμισης και του κανονισμού που πρέπει να εξελιχθεί, έτσι ώστε αυτή η ρυθμιζόμενη αγορά να βελτιωθεί. Ωραία. Κύριε Σπανουδάκη, ο κύριος Παθανέας είπε 4 φορές τη λέξη ρυθμισμένη αγορά. Άρα, τι άλλαξε με τη ρύθμιση της αγοράς, ποιο είναι το μέγεθός του πραγματικό, εκπροσωπείτε τις μεγαλύτερες εταιρείες online gaming στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πραγματικό της μέγεθος και ποιο θα είναι το πραγματικό της μέγεθος τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, το πρώτο είναι ότι από το 2021 η αγορά λειτουργεί απόλυτα ρυθμισμένη. Δηλαδή, έχουν δοθεί άδειες, είναι 16, κύριε Παπαδόπουλε, δεν διορθώστε, ίσως είναι 17 σήμερα. 16 ακόμη. Είναι και μία ακόμη. 17 εταιρείες που δρούν νόμιμα στην Ελλάδα. Το μέγεθος της αγοράς, με βάση τα δεδομένα του πρώτου διμήνου που ανακοίνωσε η ανεξάρτητη αρχή, με αύξηση 24% και πλέον της 100% με σύγκριση τα στοιχεία του πέρυσι, των πρώτων 2 μηνών του πέρυσι, οπότε η αγορά ραγδαία αυξάνεται. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να πω ότι είναι το θετικό πρόσημο από τη ρύθμιση. Η αγορά στα μάτια του κόσμου είναι ρυθμισμένη, είναι νόμιμη και προστατευόμενη. Αυτό προστατευόμενη από την άποψη ότι υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται, προστατεύεται ο παίκτης, ελέγχεται ο παίκτης και όλα αυτά. Αυτό το θετικό πρόσημο θα συνεχίσει να δίνει μεγαλύτερο μέγεθος στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω όμως, σε σύγκριση με το σύνολο της αγοράς στην Ελλάδα, της ρυθμισμένης αγοράς, είναι λίγο πάνω από το 30%. Οι δικές μας προβλέψεις είναι ότι θα φτάσει στο 50% στα επόμενα 3-4 χρόνια. Κατά συνέπεια, θα δούμε μια πολύ γρηγορότερη αύξηση της αγοράς λόγω της ρύθμισης. Μέχρι το 2021 που ρυθμίστηκε η αγορά, είχαμε την, ας το πούμε, την μεταβατικό στάδιο που ορίστηκε από τον νόμο του 4.000, τον 4.002 του 2011, όπου ορισμένες εταιρείες δρούσαν με ανοχή και προϋπόθεση πληρωμής των φόρων που τους αναλογούσαν. Αυτό όμως, όπως είδατε, μεγάλωσε πολύ έντονα με την οριστική ρύθμιση. Αυτό είναι το δεύτερο πρόσημο, ότι με 800 εκατομμύρια περίπου και ίσως πολύ πιο γρήγορα αυξανόμενοι, που σημαίνει ότι φέτος θα φτάσουμε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, θα έχουμε πολύ σημαντικά έσοδα και για το κράτος,
σημαντικά έσοδα στην οικονομία, διότι θέλω να σας πω με τα ανακοινώσεις της ΕΕΠ, ξοδεύτηκαν πέρυσι 115 εκατομμύρια για διαφήμιση, marketing και όλες τις σχετικές δραστηριότητες, 115 εκατομμύρια. Δεν έχω άποψη για το πόσο είναι το ακριβές μέγεθος της συνολικής αγοράς διαφήμισης, αλλά νομίζω καλύπτουμε, είμαστε ο μεγαλύτερος διαφημιζόμενος κλάδος στην Ελλάδα. Το τρίτο είναι που είπε και ο κ. Παπαθανάσης, είναι ότι προσλαμβάνουμε κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και προστιθέμενης αξίας θέσεις, διότι οι εταιρείες που είναι πετυχημένες στην Ελλάδα και ορισμένες από αυτές που είναι διεθνείς που έρχονται στην Ελλάδα, προσλαμβάνουν κόσμο και αποδίδουν και στην αγορά εργασίας. Και προφανώς τα έσοδα στο ελληνικό δημόσιο. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τα έσοδα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα ή να το αφήσω να το κάνω σε δεύτερη... Ό,τι θέλετε, δεν έχω αντίρρηση. Θέλω να πω λοιπόν τώρα σε σχέση με τη συνεισφορά στους φόρους, τον οποίο είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει με την ανεξάρτητη αρχή, με την ΕΕΠ, και μάλιστα θέλω να πω ότι η συνεργασία μας είναι όσο καλύτερη γίνεται. Συζητάμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μεταφέρουμε όσο δυνατόν μέρος της παράνομης αγοράς που ακόμα ανθεί στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής και μια μελέτη που έκανε, είναι 1,4 δις, και είναι τεράστιο το νούμερο, 400 εκατομμύρια από αυτά είναι στο online, άρα το 50% της αγοράς είναι εκτός ρύθμισης και αυτό πρέπει να φροντίσουμε με μέτρα και όχι μέτρα διοικητικά, αλλά με μέτρα που θα δώσουν κίνητρα στους παίκτες να έρθουν στο νόμιμο παιχνίδι. Λοιπόν, τα έσοδα από το online gaming είναι 421 εκατομμύρια από το σύνολο των 748 που άντλησε το δημόσιο από φόρους εταιριών και παικτών. Είμαστε στο 56%, ενώ είμαστε μια αγορά του 30% πλέον κάτι της εκατό. Άρα συνεισφέρουμε πολύ περισσότερους φόρους από αυτούς που μας αναλογούν. Και αυτό είναι ένα μέτρο που έχουμε συζητήσει και με την ΕΕΠ και με το Υπουργείο Οικονομικών, να βελτιωθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τον παίκτη που δυσφορεί με την φορολογία, κυρίως τη φορολογία των παικτών, να το φέρουμε στο νόμιμο παιχνίδι. Αυτά ήθελα να κάνω εισαγωγικά να πω. Και επίσης ένα τελευταίο σημείο. Δείχνουμε σαν ένωση εταιριών, γιατί όλες οι εταιρείες συνεισφέρουν στον αθλητισμό, δεν συνεισφέρουμε μόνο στα εμπορικά αθλήματα. Το παράδειγμα της κυρίας Πervolaraki είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φροντίζουμε να ενισχύσουμε και τους αθλητές, οι οποίοι είναι ίσως λιγότερο σε θέση όχι τέτοιας μεγάλης προβολής, αλλά με τη βοήθεια που τους δίνουν οι εταιρείες που συμμετέχουν στον κλάδο, βοηθάμε στο να κάνουμε καλύτερη την προετοιμασία τους και να πετύχουν τις επιδόσεις που έχουν φέρει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό, νομίζω, της ρυθμισμένης αγοράς στο online gaming. Κύριε Μαυρωτά, και με το διπλό καπέλο του πρώην αθλητή, παλαιόθλητή, δεν ξέρω πώς λέγεται, πρώην αθλητή ας πούμε, και του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αθλητισμού, νομίζω σε έδωσε την καλύτερη πάσα ο κ. Σπανοουδάκης. Μου λέγατε στη συζήτησή μας, για να, έτσι, να οργανώσουμε τη σημερινή συζήτηση, ότι το προφανές είναι το πόσο όλη η αγορά αυτή έχει ενισχύσει τον αθλητισμό. Νομίζω ότι όλοι μας δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε φανέλες ομάδων χωρίς χορηγό μία από τις εταιρείες του κλάδου. Μου λέγατε όμως ότι αυτό έχει ξεκινήσει και μία κουβέντα παγκόσμια και ελληνική σίγουρα. Μου την είπατε την άλλη πλευρά του νομίσματος, του πώς στεγανοποιούμε και όλο το σύστημα του αθλητισμού όμως ταυτόχρονα. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μου, όταν φόραγα το σκουφάκι, υπήρχε μόνο ο ΠΑΠ τότε και έκανε αυτός το ρόλο του, ας το πούμε, του χορηγού. Σήμερα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των στοιχηματικών εταιριών στο κομμάτι το χορηγικό, αλλά όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και τώρα υπάρχει ακόμα ένας πόρος που έχει να κάνει με την πολιτεία, που μοιράζει χρήματα από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος σε ομοσπονδίες, σωματεία,
περίπου 60 εκατομμύρια το χρόνο, μισά-μισά σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, που είναι μια πολύ σημαντική ένεση για τον ελληνικό αθλητισμό. Και βέβαια, ναι, ο αθλητικός στοιχηματισμός είναι ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι η όψη, ας το πούμε, των ευκαιριών, όπως αυτές που συζητήσαμε. Η άλλη είναι η όψη των απειλών που υπάρχουν, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τη χειραγώγηση των αγώνων, τα στημένα παιχνίδια που, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί την τελευταία δεκαετία κυρίως παγκοσμίως και με την αύξηση τη μεγάλη του διαδικτυακού παιχνιδιού. Και έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Το αθλητικό κίνημα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνο του αυτή την απειλή, οπότε χρειάζεται τις συστράτες των δυνάμεων της πολιτείας, της αστυνομίας, των ρυθμιστικών αρχών, των στοιχηματικών εταιριών με τις οποίες έχουμε πολύ καλή σχέση, γιατί η ρυθμισμένη αγορά είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας και σε αυτό το κομμάτι. Η αρρύθμιστη αγορά και το παράνομο στοίχημα είναι εχθρός όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και του αθλητισμού, γιατί εκεί πέρα είναι που ανθούν ως επιτοπλίστων τα χειραγωγημένα παιχνίδια. Όταν υπάρχει μια ρυθμισμένη αγορά που ξέρεις ποιος έχει παίξει τι και τα λοιπά, είναι πολύ πιο πυκνό το δίκτυ για να βρεις τυχόν τέτοιες περιπτώσεις. Όταν είναι αρρύθμιστη, παράνομη αγορά που δεν έχει τέτοια στοιχεία, είναι πολύ εύκολο και αυτή η αγορά είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι από την Νοτιοανατολική Ασία μέχρι το οπουδήποτε, και νομίζω ότι εκεί στρέφονται και οι προσπάθειες της παγκόσμιας αντιμετώπισης της χειραγώγησης των αγώνων. Και σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα πρωτοπορεί με τη Σύμβαση Μακόλιν του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι η μόνη νομικά δεσμευτική έτσι, σύμβαση για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αγώνων. Στην Ελλάδα που κύρωσε τη σύμβαση, είμαστε μία από αυτές τις 8 χώρες που την έχουν κυρώσει τη σύμβαση, έχει δημιουργηθεί η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακαιρεότητας, η ΕΠΑΘΛΑ, στην οποία συμμετέχει και η Επιτροπή Εποπτείας Τελέχου Παιχνίων και η Ελληνική Αστυνομία, ο Αθλητικός Εισαγγελέας, συμμετέχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δηλαδή είναι ένα ομαδικό παιχνίδι η αντιμετώπιση χειραγώγησης των αγώνων και έχουμε συμπαίκτες βέβαια και τις στοιχηματικές εταιρείες και τις ενώσεις των παικτών και των προπονητών που είναι τα άμεσα, ας το πούμε, υποκείμενα αυτής της δραστηριότητας. Και εγώ ευελπιστώ ότι όσο περισσότερο έτσι ενώνουμε δυνάμεις σε αυτό το κομμάτι, τόσο πιο πυκνό κάνουμε το δίκτυο και τόσο πιο πολύ προστατεύουμε τον αθλητισμό από αυτή την απειλή που έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το στοίχημα χειραγώγησης των αγώνων, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει και με αυτό. Κύριε Βασιλιάδη, εδώ κι αν υπάρχουν πολλά καπέλα, γιατί ξέρω ότι και ως νομικός έχετε ασχοληθεί με το θέμα, πέρα από το θευτεία στο Υπουργείο Αθλητισμού. Η ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι, ακούμε τόση ώρα συνεργάζονται το κράτος, συνεργάζεται η αρχή, συνεργάζονται οι εταιρείες. Είναι ένα παράδοξο της αγοράς έτσι, η συνεργασία. Είναι δυνατόν όλα αυτά να πάνε προς την ίδια κατεύθυνση? Τι εννοώ την ίδια κατεύθυνση? Ανάπτυξη αγοράς και την ίδια στιγμή η στήριξη του αθλητισμού και υπεύθυνο παιχνίδι. Μια έννοια που είναι πάρα πολύ έντονη σε αυτή την αγορά. Όπως είπα τώρα, θα πρέπει να μπερδέψω. Να προσπαθήσω να μην μπερδέψω τα πολλά καπέλα με τα οποία κάθομαι σε αυτό το πάνελ. Εντάξει, τα συμφέροντα είναι προφανώς πολλές φορές αντικρούμενα. Από τη μία έχουμε το κράτος το οποίο θέλει να έχει μια ρυθμισμένη αγορά και να εισπράττει χρήματα. Πολλές φορές μόνο να εισπράττει χρήματα, χωρίς να σκεφτεί πιο επιχειρηματικά. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν τη στρατηγική τους, αυτά δεν συμπίπτουν απαραίτητα. Το σημαντικό είναι και αυτό θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Επιτροπής, να μπορούμε να βρίσκουμε ένα κοινό βηματισμό και να κάνουμε ένα σχεδιασμό προς όφελος και της ιδιωτικής οικονομίας, αλλά προφανώς και των εσόδων και του κράτους. Και προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Και αυτό μας δείχνει και τα καλά και τα στραβά του ελληνικού κράτους και του επιχειρήνου του ελληνικού κράτους. Το παράδειγμα των στοιχηματικών εταιρείων τι μας δείχνει? Ότι εταιρείες οι οποίες σε ένα καθεστώς υψηλής φορολόγησης, γιατί η Ελλάδα είναι ένα καθεστώς υψηλής φορολόγησης και με ένα εξωπραγματικά υψηλό ποσό που χρειάζεται κάποιος για να μπει, για να διοδοτηθεί, αδιανόητο, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το συνολικό ποσό των 7 εκατομμυρίων εφόσον θες να διοδοτηθεί συνολικά και για στοίχημα, αλλά και για δραστηριότητες καζίνο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται πολλές και μεγάλες εταιρείες θέλουν να μπουν στην αγορά. Άρα δεν είναι θέμα μόνο η φορολογία, είναι θέμα η σταθερότητα.
Και την ίδια στιγμή βλέπουμε τα παράδοξα του ελληνικού κράτους, το οποίο κερδίζει από τις εταιρείες αυτές μέσω των χρηματοδοτήσεων, με ό,τι βέβαια στρεβλά μπορεί να υπάρχουν ενδεχόμενα στο δεύτερο γύρο, να τοποθετηθώ για αυτά, που ενώ οι εταιρείες οι οποίες συνεισφέρουν τόσο στον κρατικό κορβανά, κάνουν αυτές τις επενδύσεις για να διοδοτηθούν πληρώνοντας την ακριβότερη άδεια της Ευρώπης, πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένο business plan. Έρχεται το ελληνικό κράτος 8 μήνες μετά και βάζει τον ορθό, κατά την άποψή μου, κατά τα άλλα, φόρο παίκτη, τεινάζοντας τα business plan στον αέρα, τις εισπράξεις του και καθοδηγώντας και οδηγώντας ένα μεγάλο μέρος των παιχτών στον παράνομο τζόγο. Και για να μπορέσει η αγορά να ισοφαρίσει το ταρακούνημα εκείνης περίοδου, πήρε πάνω από 1,5 χρόνο και ακόμα τώρα οι εταιρείες έχουν απόνερα. Αυτά δείχνουν όλα τα προβληματικά του ελληνικού μοντέλου. Άρα, εγώ ξεκινάω από τη βασική θέση ότι και γιατί έγινε αυτό, θα μπορούσαν να βρεθούν άλλες λύσεις. Έλειψε, κατά την άποψή μου, έτσι, η σοβαρή προσπάθεια διαλόγου και επικοινωνίας της κεντρικής κυβέρνησης και της διοίκησης με τον κλάδο. Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει τα χρήματα αυτά για να χρηματοδοτήσουμε και την έπαθλα, να χρηματοδοτήσουμε και τα σωματεία με έναν τρόπο που θα ήταν πολύ πιο φιλικός προς εταιρείες και το δημόσιο θα έπαιρνε, να έπαιρνε ακριβώς τα ίδια χρήματα. Αν καταφέρουμε και αποφύγουμε αυτές τις αναταράξεις στο μέλλον, είναι βέβαιο ότι ο κλάδος αυτός θα αποφέρει πολύ περισσότερο στο δημόσιο και πολύ περισσότερα ωφέλη προφανώς στις εταιρείες, αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Κύριε Παπαδόπουλε, να πω για το παράδοξο ότι συνέχως ξεκινάμε από την Επιτροπή Δουλειά για την Αγορά. Τώρα σας αφήσαμε τελευταίο στην κουβέντα. Ήταν τυχαίο γιατί κάτσατε στην ακριανή θέση. Νομίζω ότι σας την έκανε την ερώτηση ο κύριος Βασιλιάδης, χωρίς να το καταλάβει, ότι τελικά το ελληνικό μοντέλο είναι σωστό. Υπάρχει ο διάλογος, έπρεπε να γίνει πιο έντονα ο διάλογος. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα, να πω και για όσους δεν έχουν έτσι βαθιά γνώση της αγοράς, ότι έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι η Επιτροπή, η ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι κάτι στατικό, έβγαλε ένα κανονισμό και από εκεί και πέρα απλά ελέγχει την εφαρμογή του κανονισμού. Συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στην παραγωγή στοιχείων, έτσι, στο να εξελίσσεται ο κανονισμός, στο να εξελίσσεται η λειτουργία, για να μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποτυπώνει το μέγεθος της αγοράς τη στιγμή. Σε μια αγορά που μεγαλώνει, δεν μπορούμε, είπαμε 20-25%, να μένουμε στο τι είπαμε στην αρχή. Άρα υπάρχει αυτή η συνεργασία. Το μοντέλο είναι σωστό. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, κύριε Καπούπουλε, δεν θα ήταν δυνατή η αναγνώριση ότι οι ρυθμίσεις μας αυτή τη στιγμή προοδευτικού προϊόντος του χρόνου μετά το 2021 και την οριστική αδειοδότηση είναι αποτελεσματικές. Δεν θα υπήρχε η αντίληψη ότι το πλαίσιό μας είναι ένα σαφές πλαίσιο στα περισσότερα του σημεία. Μπορεί να το ακολουθήσουν όλοι στη διεθνή αγορά πλέον, όχι μόνο στην εγχώρια. Και δεν θα υπήρχε και η συνένεση στη ρύθμιση αυτή από την πλευρά των εταιριών, στο βαθμό που όλες οι ρυθμίσεις που προηγήθηκαν έγιναν μέσα από εκτενείς διαβουλεύσεις μαζί τους, με την αγορά και με την κεντρική διοίκηση και με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία, προκειμένου να καταλήξουμε στο βέλτιστο δυνατό σχήμα για την εποχή εκείνη. Από εκεί και πέρα, η δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων είναι σαφής. Όπως υπόθηκε, μιλάμε για έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο με κύρια αιχμή την τεχνολογία. Έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, οι οποίες σχετίζονται με την εξισορρόπηση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς σε συνάρτηση με την κοινωνική προστασία που πρέπει να επιτελεί η πολιτεία απέναντι στο κοινό και τους παίκτες, ώστε να μην έχουμε προβληματική έντονη συμπεριφορά. Έχουμε την πρόκληση αντιμετώπισης και προστασίας των αδειοδοτημένων φορέων, όπως και του κοινού και κυρίως του κοινού, θα έλεγα, από τη χειραγώγηση, όπως είπε ο κύριος Μαυροτάς, από το παράνομο δίκτυο, από τα παράνομα δίκτυα για τα οποία μιλήσατε όλοι σχεδόν. Αυτές είναι προκλήσεις, οι οποίες καμιά διοίκηση δεν μπορεί να λύσει μόνη της. Καμιά διοίκηση δεν μπορεί να σταθεί σε αποφάσεις που παίρνονται χωρίς ανοιχτή, αν θέλετε, συζήτηση με τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους. Άρα εμείς έχουμε πάντοτε μια κουλτούρα ως αρχή και μια εντός εισαγωγικών πολιτική, η οποία επιτρέπει ανοιχτή συμμετοχή, ανοιχτές συζητήσεις, κατάθεση ιδεών, αντίληψη των προβλημάτων,
επεξεργασία από κοινού σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πάντοτε με γνώμονα να εξισορροπούμε μεταξύ των αντιτιθέμενων, αν θέλετε, τάσεων που τα διάφορα συμφέροντα επιδιώκουν, είτε είναι ιδιωτικά, είτε αφορά το δημόσιο συμφέρον. Εμάς η δουλειά μας είναι να εναρμονίσουμε το δημόσιο συμφέρον με την ανάπτυξη της αγοράς εδώ και το κοινωνικό συμφέρον να προστατεύεται αποτελεσματικά. Επειδή μου κάνουν συνέχεια νοήματα για τον χρόνο, αλλά θα ήθελα μια έστω γρήγορη άποψη. Κύριε Υπουργέ, ερώτηση, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, συγγνώμη για αυτό, υπάρχει, συνοψίζοντας και αυτά που ακούσαμε πριν, κάποιες από τις απόψεις, υπάρχει αναλογία, σωστή αναλογία μεταξύ φορολογίας και ελεύθερης λειτουργίας και ανάπτυξης αγοράς, όχι ελεύθερη λειτουργία, για την ελεύθερη λειτουργία? Γιατί ακούσαμε την υψηλότερη φορολογία, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Υπάρχει σε αυτό το πράγμα σωστή αναλογία? Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται 2 χρόνια μετά τη ρύθμιση της αγοράς. Επομένως, είναι μια αγορά η οποία αρχίζει, σηκώθηκε, αρχίζει να περπατάει, θα αρχίσει να τρέχει. Προφανώς, η ελληνική πολιτεία αντιμετώπισε για πρώτη φορά σοβαρά αυτό το θέμα. Και εκείνο το οποίο όλοι μας διαπιστώνουμε είναι ότι είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά με δυναμική εξωστρέφειας, να το σημειώσουμε αυτό, με δυναμική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τη δυνατότητα να κρατήσει ταλέντα, που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά έχουμε ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Πολλά software houses έχουν τραβήξει τους Έλληνες στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φέρουμε Έλληνες πίσω. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα και το θέμα του δημογραφικού μας. Κάθε Έλληνας που επιστρέφει πίσω έχει μεγάλη αξία για την πατρίδα μας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του παράνομου τζόγου. Αυτό βγαίνει και από τη συζήτηση ότι έχει σχέση με το φόρο παίκτη. Επομένως, και η Επιτροπή Παιχνίων πρέπει να το δει και βεβαίως να συμβουλεύσει την πολιτεία πώς μπορεί να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε μπροστά σε μια φάση που θα αρχίσει να τρέχει πολύ περισσότερο, διότι και η πολιτεία και το κράτος μαθαίνει καθώς προχωράμε και νομίζω ότι έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι τα βήματα αυτά είναι σταθερά. Ναι, είναι σημαντικό για το δημοσιονομικό μας χώρο τα έσοδα αυτά. Απ' την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες έτσι ώστε, όπως σας είπα, και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είπε και η πρωταθλήτριά μας εδώ, αλλά και ταυτόχρονα για τους Έλληνες που βρίσκονται έξω, να βρεθούν πιο κοντά στην Ελλάδα, αλλά και για αυτές τις εταιρείες να λειτουργήσουν με εξωστρέφεια, διότι έχουν know-how, έχουν τεχνογνωσία που μπορεί να τη δώσουν και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επομένως, κλείνοντας, θέλω να πω ότι του χρόνου, το 2024, πολύ πιθανόν να μιλάμε για άλλα γεγονότα, για άλλα δεδομένα, όπου εκεί θα δούμε μία επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και μία βελτίωση, αν θέλετε, στο πολύ σημαντικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη και δεν λειτουργεί σωστά και η αγορά του παράνομου τζόγου. Σε αυτό, λοιπόν, οφείλουμε να δουλέψουμε περισσότερο. Κύριε Σπανουδάκη, το 2024 θα έχουμε μεγαλύτερο, λιγότερο παράνομο στοιχηματισμό? Όπως είπα και πριν και συμφωνώ, καταρχήν να τονίσω ότι ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής Εποπτείας Παιχνίων και της κυβέρνησης είναι πολύ θετικός. Και νομίζω ότι με τον κοινό αυτό διάλογο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι η μείωση του μη αδειοδοτημένου, παράνομου. Αποφεύγω τη λέξη τζόγος, δεν μ' αρέσει η λέξη τζόγος, γιατί έχει ένα negative connotation, έχει μια αρνητική προδιάθεση όταν το αναφέρεις. Είναι μεγάλη η συμμετοχή στο παράνομο παιχνίδι. Και αν δείτε τις εταιρείες, είναι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί στα πιο περίεργα μέρη, εκεί που δεν ελέγχονται. Λέμε Κουρασάο. Υπάρχουν και κάποιες άδειες, δώσαμε στην ανεξάρτητη αρχή, από το Γουακανάκε, το οποίο ξέρετε, να σας πω επειδή θα το έχετε ακούσει, είναι Ινδιάνοι φυλή στον Καναδά, η οποία αδειοδοτείται με την άδεια του Καναδά. Όχι όμως να παίζει σε διεθνές επίπεδο και όπως καταλαβαίνετε δεν ελέγχεται σχεδόν η παρουσία της στην Ελλάδα από κανένα. Αυτό λοιπόν εμείς νομίζω ότι είναι ο πρώτος στόχος να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς εντάσσεται από την αρχή το υπεύθυνο παιχνίδι.
Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι η προστασία του παίκτη, η παρότρινση προς τον παίκτη να παίζει μέσα στα όρια και τα ψυχολογικά και τα οικονομικά και τα χρονικά που έχει και να μην τα ξεπερνάει, έτσι ώστε το παιχνίδι αυτό να γίνεται διασκέδαση, αυτό που λέμε σε όλους. Είναι διασκέδαση το στοίχημα, όταν βλέπεις ένα αγώνα, όχι να βάζεις ένα στοίχημα, να κάνεις πλάκα με τους φίλους σου ή με τις φίλες σου και να συμμετέχει και να γίνεται πιο καλή η, ας το πούμε, αυτή η χρονική περίοδος. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε με το διάλογο αυτό, θεωρώ ότι θα τον πετύχουμε. Η μείωση της φορολογίας, να σας πω ένα παράδειγμα γιατί η φορολογία του παίχτη. Τρεις ή τέσσερις χώρες από όσες γνωρίζουμε παγκοσμίως, φορολογεί τον παίχτη. Τώρα, υπάρχει και η εξής θεωρία. Δεν μπορείς να φορολογήσεις το ίδιο αντικείμενο δύο φορές. Αν το φόρο του παίχτη τον αφήσεις, τον μειώσεις ή τον εξαλείψεις, αυτός θα γυρίσει μέσα στο παιχνίδι και θα φορολογηθεί με το φόρο του 35%. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι ένα και το αυτό. Ο παίκτης όμως όταν κερδίζει σήμερα και αύριο χάνει και πληρώνει φόρο στο κέρδος, αλλά δεν συμψηφίζεται με την απώλεια, νομίζω ότι αυτό τον αδικεί και αδικείται και όταν αδικείται ψάχνει να βρει τον τρόπο πώς να ξεφύγει. Τέτοια θέματα νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπιστούν γιατί υπάρχει η καλή διάθεση, ο διάλογος και η κατανόηση και όπως είπαμε είναι δύο χρόνια που η αγορά έχει αδειοδοτηθεί, έχουμε άλλα μπροστά χρόνια να βελτιώσουμε και να πάμε πολύ ακόμα σε καλύτερο επίπεδο λειτουργίας. Επειδή όπως όλοι έχει ανταληθεί, έχει τελειώσει ο χρόνος, θα ήταν πολύ άκομψο, τουλάχιστον μία φράση από τον κύριο Μαυρωτά, τον κύριο Βασιλιάδη, ναι, τον κύριο Παπαδόπουλο. Πραγματικά μία φράση όμως έχετε πολύ καταλάβει. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που πάει για τον αθλητικό στοιχηματισμό, ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσουμε τις απειλές. Μία από τις απειλές είναι, όπως αναφέρθηκε, ο παράνομος τζόγος και είναι απολύτως κατανοητό γιατί αυτό συνδέεται με τα χειραγωγημένα παιχνίδια. Και το δεύτερο είναι ότι η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως έχω πει πολλές φορές, και εκεί χρειάζεται συνεργασία όλων. Ενώνουμε δυνάμεις, προστατεύουμε τον αθλητισμό, όπως είναι και το μότο της ΕΠΑΘΛΑ. Κύριε Βασιλιάδη. Δύο φράσεις κι εγώ. Η πρώτη, για να λέμε και τα καλά πέρα από τα στραβά, ότι η Ελληνική Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων είναι μια εξαιρετική υπηρεσία στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο τρόπος που δομήθηκε από τον κύριο Καραγρηγορίου και στη συνέχεια από τον κύριο Τζανάτο, θέλω να είμαι αντικειμενικός, είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία όμοιά της δεν υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, με απαντήσεις στο λεπτό, online εξυπηρέτηση κτλ. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το κρατήσουμε και είναι σημαντικό και στην επικοινωνία μεταξύ τελικά κυβέρνησης και αγοράς. Και το δεύτερο, από τη στιγμή που υπάρχει ο φόρος παίχτη και δίνονται αυτά τα χρήματα στον αθλητισμό, καλό θα ήταν να δίνονται και με κάποιους όρους που να μην ζημιώνουν και το προφίλ αυτού που δίνει τα χρήματα. Στο τέλος, από τις στοιχηματικές βγαίνουν. Δηλαδή, το να δίνονται τα χρήματα στον επαγγελματικό αθλητισμό από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα κριτήριο για να επιβραβεύει όλο αυτό που βλέπουμε στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, κάνει ζημιά και στο δημόσιο και στις εταιρείες και σε όλους μας, πιστεύω. Κύριε Παδόπουλο. Ναι, εγώ θα ήθελα απλά να κλείσω με τη λογική ότι εμείς είμαστε κοντά, ακούμε, πάντα είμαστε ανοιχτοί, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, το μελετάμε. Η πρώτη μελέτη για τα παράνομα δίκτυα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη-Γενάρη του 2022-2023. Προκύπτει μέσα από εκεί ότι το 71% των συμμετεχόντων σε αυτά τα δίκτυα θεωρούν ως πλέον δυνατό κίνητρο να παίζουν σε αυτά λόγω του φόρου παικτών. Συνεπώς, έχουμε πολλούς και διάφορους λόγους να οργανώσουμε δράσεις και εισηγήσεις προς την πολιτεία τόσο γύρω από το φόρο παικτών αυτό καθ' αυτό, όσο και από παραπληρωματικές δράσεις, οι οποίες όμως είναι πολύ στοχευμένες και πολύ σημαντικές για να καταπολεμήσουμε στη ρίζα του αυτό που λέμε παράνομο δίκτυο. Παράδειγμα, πώς θα περιορίσουμε τους όγκους των συναλλαγών, που για μας είναι κομβικό σημείο, πώς θα περιορίσουμε τη διαφήμιση των παράνομων δικτύων, την προβολή τους. Για μας είναι κομβικά σημεία αυτά και τα μελετάμε συνεχώς. Και οι μελέτες μας αυτές, άλλες έχουν ολοκληρωθεί, άλλες είναι ήδη εν εξελίξη, ενώ ήδη έχουμε αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και εποπτικά και ελεγκτικά και προληπτικά και κατασταλτικά αυτά τα ζητήματα. Μαρία, άνοιξε την κουβέντα, θα την κλείσεις.
Εγώ να πω ότι είμαι η απόδειξη ότι τα χρήματα από τις στοιχηματικές εταιρείες γυρνάνε στον αθλητισμό, στηρίζοντας αθλητές, τις προσπάθειες των αθλητών που έχουν ανάγκη και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.